Λοιπόν, υπάρχουν δύο επίπεδα και θέλω να ξεκινήσουμε από το κεντρικό για να μην χάνουμε ποτέ και το βασικό στόχο. Και σας το λέω ευθέως. Για τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους κεντρικής Ελλάδας, δηλαδή για τους εθνικούς εργολάβους, χάνουμε τα λεφτά εδώ. Αυτό είναι σαφές, είναι σαφέστατο και μάλιστα αν ανατρέξει κανείς να δει λίγο τα πρακτικά της συνεδριάσεως εκείνης της 26 Σεπτεμβρίου, όπου εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τονίζει εμφατικά ότι η βασική προϋπόθεση επανεκκίνησης των έργων παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων είναι η εξασφάλιση των ποσών από τους ήδη υπάρχοντες πόρους, δηλαδή με την περικοπή συγκεκριμένων κονδυλίων και τη δέσμευση με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο για αυτά τα έργα. Ήταν μία από τις δύο προϋποθέσεις. Άρα ήταν πάρα πολύ γνωστό, ναι, ότι προχωράνε οι αυτοκινητόδρομοι εις βάρος των άλλων έργων ενταγμένων στο ΕΠΕΠ, δηλαδή στο πρόγραμμα προσπελασιμότητας του Υπουργείου Υποδομών. Ερώτηση δεύτερη, γιατί θέλω να τα αποσαφηνίσετε, έχετε και μία γνώση του αντικειμένου όσο ελάχιστη. Ο βόρειος οδικός άξονας δεν είναι μεγάλος αυτοκινητόδρομος τελικός? Βεβαίως είναι, είναι στα διευρωπαϊκά δίκτυα και βεβαίως εδώ γίνονται φορείς και φορείς οργανισμοί. Στη συνάντηση που είχε ο ΑΚ πρόσφατα με τον Υπουργό, ο πρώτος του προβληματισμός είναι τι θα γίνει επιτέλους με αυτό το ΒΟΑΚ και πότε θα ολοκληρωθεί. Ποιος ο ΑΚ, αυτό, μισό λεπτό, ένα-ένα. Ποιος ο ΑΚ, αυτός που δεν λειτουργεί αλλά αμείβονται, μάθαμε, οι υπάλληλοι του και οι βουλευτές ο ένας μετά τον άλλον, τα ρίχνει στον άλλον. Αυτός ο ΑΚ. Είναι απίστευτα που διαβάζουμε και σήμερα. Είναι τόσο απίστευτα καλά τα πράγματα. Μάλιστα. Γιατί αν μισό, είναι δυνατό... μισό, επιτρέψτε μου κύριε Δοξιστάκη, για να τα καταλάβουν και οι ακροατές. Εδώ έχουμε ένα οργανισμό που φτιάχτηκε όπως φτιάχτηκε, δεν λειτουργεί ακόμη. Αμείβονται οι άνθρωποι, καλά κάνουν και αμείβονται. Εντάξει, ο ένας βουλευτής καρφώνει τον άλλον, δεν ξέρω εγώ ποιος το έφτιαξε αυτό, που υποτίθεται είναι το βασικό εργαλείο του νησιού. Και μας λέτε ότι επιπλέον είχε και προβληματισμό όποιος πήγε εκεί, αλλά απέξω ο ΒΑΚ τελικά, έτσι. Να ανοίξουμε όμως μία παρένθεση, παρακαλώ. Επειδή είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπώ την αυτοδιοίκηση μαζί με τον κύριο Μαρινάκη, και επειδή σήμερα αναφέρεται ότι διοριστήκαμε αδιαφανώς. Σε ό,τι μας αφορά και φαντάζομαι, δεν φαντάζομαι ότι λένε για εσάς. Αναφέρονται ως εκπροσώπους που όρισε η κυβέρνηση. Αφήστε, δεν λένε για τους αιρετούς. Θεωρώ όμως ότι όταν ο νόμος ψηφιζόταν στη Βουλή, όλοι είχαν ομονοήσει σε αυτό το κατασκευασμά. Πώς, εδώ προχθές ο κύριος Χρήστος Μαρκογιαννάκης, αντιπρόεδρος Βουλής, είπε: με ρωτάτε, δεν έχω ιδέα, άλλοι το φτιάξαν. Δηλαδή. Πέρα από, κλείνει η παρένθεση λοιπόν. Αυτό λοιπόν ο ΒΟΑΚ, αν δεν δεσμευτούν οι πόροι και αν δεν επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Φοβάμαι ότι ούτε τα εγγόνια μας δεν θα μπορούν να γευτούν αυτό το δρόμο, όταν ξέρουμε εμείς ότι οι μεγάλοι tour operators πλέον απειλούν ότι θα προσφεύγουν απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όποια ατυχήματα συμβαίνουν με αμέλεια υπετιότητα της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί υπάρχουν προδιαγραφές οι οποίες επιτέλους πρέπει να διασφαλιστούν. Και είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Κύριε Δοξαστάκη, μπορεί όταν βγούμε από το μνημόνιο μετά από 50 χρόνια να είναι το δώρο αυτό. Να φτιαχτεί και ο ΒΑΚ. Λοιπόν. Αυτό είναι το κεντρικό διακύδευμα. Πάω τώρα σε αυτό που ρώτησα και τον κύριο Μπαριτάκη, ο οποίος λέει: εγώ, παιδιά, το λέω, έπεσα από τα σύννεφα, δεν είχα ιδέα. Εσείς εδώ διαβάζω, στη Νέα Κρήτη, όχι μόνο δεν δηλώνετε ότι πέσατε από τα σύννεφα, και το λέω γιατί κάποιοι μου σηκώσει λάβαρα, είπα για τις ευθύνες κεντρικής διοίκησης, τελειώσαμε αυτό. Σε πρώτο επίπεδο δεν τελειώσαμε. Η διεκδίκηση πρέπει να είναι μόνιμη, αλλά εσείς εδώ περιγράφετε, διαβάζω, ότι στις 24 Σεπτεμβρίου έγινε συνάντηση στο Ατλαντής, στις 26 έγινε κεντρική συνάντηση και από τις 26 Σεπτεμβρίου, ένα μήνα πίσω, ξέρουμε ότι μας έχουν πετάξει απόξω και πάντα 200 εκατομμύρια. Ισχύει Βεβαίως. Αυτό. Ισχύει και θέλω να πω ότι πριν από αυτή την ημερομηνία, μαζί με το Crete TV τον Αύγουστο, εκφράσαμε την αγωνία μας για το γούρνιση ψώνιζο, τον έντονο προβληματισμό ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία αν δεν αντιμετωπιστούν το έργο κινδυνεύει. Ναι. Και βεβαίως όλα αυτά που λέτε είναι δημόσιες. Πιο κοντά στο τηλέφωνο σας κάνω. Ναι, ναι. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου είναι 26, για το ΠΕΠ Κρήτης έγινε στις 24, αλλά κυρίως εγώ προσωπικά, ναι, με την αντιπροσωπεία του ΑΚ αναφέρθηκα στον Υπουργό 9 Οκτωβρίου, τότε που συζητήσαμε την κάθοδό του για 15 Νοεμβρίου που προετοιμάζεται μια εκδήλωση στα Χανιά. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να λύσετε τα προβλήματα αυτά τα οποία πληροφορούμαστε ότι ισχύουν, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην Κρήτη. Μισό λεπτό, κύριε Δοξαστάκη. Αν το ξέρετε από τις 26, με συγχωρείτε. Εγώ σας το πω. Μερτικό ευθύνης φέρετε κι εσείς. Ή δεν βγήκατε να το πείτε, ή δεν πήγατε στην περιφέρεια να την ξεσηκώσετε. Γιατί? Εγώ αναφέρθηκα αμέσως και στο Υπουργείο και στους συναδέλφους και μάλιστα τη Δευτέρα το πρωί που είχα μια συνάντηση με τον κύριο Περιφερειάρχη, ναι, μοιράστηκα και του είπα: υπάρχει έντονο πρόβλημα, πρέπει να το δούμε
και εκεί με ενημέρωσε ότι θα κάνει κάποιες ενέργειες με το Πρωθυπουργό κλπ. Εγώ δεν έχω την ιδιότητα του να εποπτεύω, να έχω την ευθύνη είτε της διαχειρισής Ασίας Κρήτης είτε του Υπουργείου. Φαίνεται και είναι εμφανές πλέον, γιατί το 1,4 το οποίο παίρνει 200 από εδώ δεν μπορεί να γίνει αυθαίρετα από την κεντρική διοίκηση. Αρχίζω δηλαδή να πιστεύω μήπως όλα αυτά ήταν κοινή συνενέση, είχαν ενημερωθεί και απλά δεν υπελόγιζαν ότι θα υπάρξουν αυτές οι αντιδράσεις. Τι εννοείται κοινή συνενέση? Μα δεν μπορεί να πάει ένα θέμα στη διαχειριστική αρχή αν προηγουμένως δεν έχει προετοιμαστεί και δεν έχει εξεταστεί σε όλες τις πτυχές. Μισό, δηλαδή διατυπώνεται το ερώτημα μήπως αυτά γίνανε με τη συμφωνία της περιφερειάς. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά θεωρώ ότι το όποιο Υπουργείο το οποίο έχει άμεση διασύνδεση με τα τομεακά, με τα περιφερειακά προγράμματα, οφείλει να ενημερώνει για την όποια εξέλιξη η οποία επηρεάζει έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την Κρήτη. Για παράδειγμα, πώς αποφασίζει η διαχειριστική αρχή του Υπουργείου ότι το έργο των Μαλίων και της Βιάνου θα πάνε στο ΠΕΠ Κρήτης? Δηλαδή, μπορώ εγώ να δεχτώ να μου φορτώσουν έργα στο πρόγραμμα του Δήμου αν δεν ερωτηθώ ή αν δεν εξασφαλίσουν τη δική μου τη συγκατάθεση? Και όταν πολλά από αυτά, το ΠΕΠ ξέρουμε όλοι ότι δεν έχει πλέον χρήματα, αλλά δεν μπορεί να σηκώσει ως επιλέξιμες δαπάνες τις μελέτες κλπ. Μάθαμε και κάτι άλλο από τον κύριο Μπαρτάκη, δεν ξέρω αν διαφωνείτε, ότι το ΠΕΠ ακόμη και τα όποια ψυχία έχει υπερκαλυφθεί. Θέλω να σας πω, κύριε Σαϊσίνη, ότι αυτό που ετοιμάζεται, και θυμηθείτε με, θα το δείτε στις επόμενες ημέρες, θα απενταχθούν έργα από το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, ίσως και από την Κρήτη, από το ΠΕΠ, για να μπουν αυτά τα δύο, των Μαλίων και της Βιάνου. Άρα θα επιφέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο ένας θα καπακιάζει τον άλλον, εγώ αυτό κατάλαβα. Για πόρους που ήταν δεσμευμένοι για την Κρήτη 200 εκατομμύρια την τρέχουσα περίοδο και θα διεκδικούσαμε και επιπλέον πόρους στους ελάχιστους που θα υπάρχουν από το επόμενο ΣΕΣ, το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης. Άρα μεταφέρεται και το πρόβλημα, λέτε, και στο επόμενο κοινοτικό πλαίσιο, όπου τα δεδομένα είναι πολύ πιο σφιχτά, πρέπει να πούμε. Ακριβώς. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Κακώς μιλούμε για τα τέσσερα έργα μόνο, Βιάνος, Μάλια, Γούρνες, Χερσόνησος και Ξάντη Πάνουρμο. Και τα υπόλοιπα έργα έχουν πρόβλημα. Γιατί αν θα δείτε, εκεί προτείνεται ότι κάποια από αυτά, λέει, θα πάνε στο Ταμείο Συνοχής, κάποια θα γίνουν τμηματικές φάσεις και θα περάσουν στο επόμενο. Όλα τα έργα, και το Ηράκλειο Μεσαρά και το αεροδρόμιο των Χανίων, όλα έχουν πρόβλημα. Εμείς κακώς μόνο εστιάζουμε στα τέσσερα. Όχι, καλώς το ανοίγετε εσείς τώρα. Καλώς το ανοίγετε εσείς, αλλά αφήνετε και μια αιχμή σαφέστατη η οποία χρήζει απάντησης. Λέτε δηλαδή ότι, κοιτάξτε, ο τρόπος που λειτουργεί το κράτος, το είπαμε, η κεντρική εξουσία. Και φαντάζομαι ότι τον κύριο Χρυσοχοίδη σε δύο εβδομάδες δεν θα πάτε να ακούσετε φιναφήματα περί ανάπτυξης, θέλετε απαντήσεις εδώ και τώρα, έτσι? Βεβαίως, και θέλω να σας πω ότι η πράξη αυτή και η συμπεριφορά της κεντρικής διοίκησης είναι η απάντηση σε αυτό που ετοιμάζει η αυτοδιοίκηση, να έχει ένα ειδικό τομεακό πρόγραμμα την αυτοδιοίκηση, να το διαχειρίζεται αποκεντρωμένα η Κρήτη, για παράδειγμα, και η συμπεριφορά αυτή δείχνει ότι εδώ είμαστε εμείς, ξεχάστε το, όχι μόνο δεν θα σας δώσουμε πόρους, αλλά και αυτούς που έχετε θα σας λέμε εμείς που θα τους πάτε. Μάλιστα. Αυτά με το κέντρο. Αφήνετε όμως μια σαφή αιχμή που χρήζει απάντηση και τη λέτε δημόσια, ότι όλα αυτά, ρε παιδιά, δεν μπορεί να γίνονται εν αγνία εδώ των θεσμικών φορέων που έχουν αναλάβει το συντονισμό. Και αυτός είναι η περιφέρεια, κύριε Δοξαστάκη. Εκτός αν κάνω λάθος, πείτε μου, είσαι λάθος. Κάνω λάθος? Κύριε Σαχίνη, από ό,τι γνωρίζω, οι Δήμοι δεν ερωτηθήκαμε. Αν η περιφέρεια ερωτηθήκε, πρέπει να απαντήσει. Αν πάλι δεν ερωτηθήκε, οφείλουμε άμεσα όλοι να αντιδράσουμε με τον πιο έντονο τρόπο. Γι' αυτό καλό, όχι μόνο την ΠΕΔ, αλλά όλους τους βουλευτές, τους θεσμικούς της περιφέρεια, άμεσα να αντιδράσουμε, να αναθεωρηθεί αυτή η απόφαση. Δεν μπορεί να πάει στη Βουλή το θέμα. Δεν μπορεί να οδηγείται στη Βουλή η τροποποίηση των πράξεων παραχώρησης και να διοχετεύονται τα χρήματα στους μεγάλους εργολάβους και να στερούμε από την Κρήτη, την περιφέρεια, την ανάπτυξη της περιφέρειας και την αναδιανομή του εισοδήματος, αυτούς τους απαραίτητους πόρους. Άρα είναι ένα μείζον πολιτικό θέμα που φτάνει μέχρι την κορυφή της κυβέρνησης. Και πρέπει να το δούμε. Γιατί η κυβέρνηση αποτελείται από δύο κόμματα και το Πασόκ πρέπει να αντιδράσει. Καλά. Συμφωνίες κάνανε οι δύο αρχηγοί για την εξάλληψη τετραετία. Αυτά το σύμφωνο. Είναι παρελκόμενα που λέτε εσείς. 200 εκατομμύρια αυτή την ώρα είναι εκτός Κρήτης στην ουσία. Αυτό είναι το σίγουρο. Και λυπάμαι γι' αυτό, και αυτή η εξέλιξη είναι πάρα πολύ δραματική. Δεν μου λέτε... Με μεγάλες συνέπειες για το νησί. Δεν μου λέτε, κύριε Δοξαστάκη,
Θα σας το ρωτήσω ευθέως. Θεωρείτε ότι υπάρχει και αδράνεια σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο? Πιαστήκατε στον ύπνο, να το πω έτσι, από τη στιγμή που μου λέτε ότι 24 Σεπτεμβρίου. Αφήστε τώρα το ρεπορτάζ με την Greek TV. Πέστε ότι οι δημοσιογράφοι τα ανακατεύουμε πάντα. Λοιπόν, 24 Σεπτεμβρίου έχετε εδώ τοπικά μία πρώτη εικόνα στο Ατλαντής. 26 κεντρικά Σεπτεμβρίου. Σήμερα έχουμε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, 24 Οκτωβρίου. Πέρασε ένας μήνας δηλαδή. Και ξέρουν ένα μήνα πίσω τι γίνεται. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι κατά καιρού συζητούνται πολλά πράγματα για τον τρόπο διαχείρισης των πόρων του ΕΣΠΑ και σε σχέση με τις διαδικασίες και ότι οι διαχειριστικές αρχές είναι ακάμπτες και δεν ακούν τους αιρετούς, αλλά μόνο με διρεκτίβες που πολλές φορές είναι δικά τους εφευρήματα, προσπαθούν να αφήσουν στην άκρη την κοινωνία και τους φορείς τοπικής ανάπτυξης. Η περιφέρεια θεσμικά τυπικά δεν έχει ευθύνη για το επιχειρησιακό του. Προφανώς. Βεβαίως και οι διαχειριζόμενοι πόρους για το νησί ως έχουσα την ευθύνη για το ΠΕΠ Κρήτης, βεβαίως και διασυνδέεται, συνονοείται, συνεργάζεται με τα κεντρικά υπουργεία. Θεωρώ ότι έπρεπε να υπάρχει αντίδρασή μας νωρίτερα, αλλά και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι πρέπει και μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είπατε κάτι σημαντικό και νομίζω ότι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης θα το ξεκαθαρίσει σήμερα αυτό, έχω την εντύπωση. Εάν, όπως εσείς δεν ρωτηθήκατε, δεν έχει ρωτηθεί και η περιφέρεια και όλο αυτό το ντουρλουμπούκι έγινε μεταξύ περισσιακών, το θέμα είναι ακόμη χοντρότερο όπως αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή δεν έχει ρωτηθεί κανείς αιρετός, μα κανείς, και κάνανε ό,τι τους έκοβε. Θέλω να σας πω ότι σε αυτή τη συνεδρίαση στην οποία προείσταται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το όνομά του, αλλά δεν έχει καμία αξία, συμμετέχουν 54 μέλη εκπρόσωποι φορέων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Ελληνικών Αρχών κλπ. Σε αυτή τη συνεδρίαση βέβαια δεν προείδρευε ο Γενικός, αλλά η κυρία Παπασιώπη που είναι η προϊσταμένη της Διευθυντικής Αρχής. Θεωρώ λοιπόν ότι διάσχιση, πληροφόρηση εκεί μέσα και αντιπροσωπευτικότητα υπάρχει. Άρα δεν μπορεί να επιβληθεί κάτι μόνο από τους τεχνοκράτες. Αυτό, αν θέλετε, ήταν μια πρόταση του Συμβούλου που είχε οριστεί να αξιολογήσει το πρόγραμμα και πρότεινε αυτές τις τροποποιήσεις για να εξασφαλιστούν, όπως είπαμε, τα χρήματα στους αυτοκινητόδρομους. Δεν μου λέτε, κύριε Δοξασάκη, κλείνοντας, σας ρωτήσω κάτι, με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά εκεί οδηγούμε. Εάν τον ΟΑΚ, εκτός από τους αιρετούς, για να μην έχω και εγώ παρεξήγηση, τον είχαμε στελεχώσει πλήρως με τα μέλη του υπόλοιπα Διοικητικού Συμβουλίου Εθνικού Εργολάβου, δηλαδή μπορεί να μην χάναμε τα λεφτά? Δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά βέβαιο είναι ότι πολλά πράγματα εξελίσσονται με τις παρεμβάσεις αυτών των κέντρων. Μάλιστα. Και έχουμε το παράδειγμα στην περιοχή μας με το φράγμα του Αποσελέμου. Έχετε δίκιο. Με τους υπαετούς και με τις αυξήσεις των μέτρων και των προϋπολογισμών. Λοιπόν, κύριε Δοξαστέκη, από ό,τι καταλαβαίνω, είστε όλοι επιποδός πλέον. Έτσι πως έχει πάει το πράγμα. Μα έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Είναι πολύ σημαντική αρνητική εξέλιξη για την Κρήτη. Και πρέπει να το δούμε άμεσα.